και καλή χρονιά. Αρχίζει λοιπόν σήμερα το πρωτάθλημα της β' κατηγορίας, όπως και όλα τα πρωταθλήματα τα ποδοσφαιρικά. Αρχίζει λοιπόν της νέας χρονιάς του 1994 για το ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακός Βόλου αντιμετωπίζει σήμερα στο δημοτικό στάδιο της Καλλιθέας, γνωστότερο ως El Paso, την ομάδα της Καλλιθέας. Να πούμε πριν περάσουμε στις συνθέσεις ότι λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ο Βασίλης Βασιλάκος αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι του και έτσι δεν θα ξεκινήσει στο παιχνίδι. Τη θέση θα πάρει ο Κοτούλας. Ενώ να δούμε τις συνθέσεις με τις οποίες οι δύο προπονητές παρέταξαν τις ομάδες τους στον αγωνιστικό χώρο. Και πρώτα ο κύριος Τζανιτουλάκος, που από τη Δευτέρα είναι προπονητής στην Καλλιθέα, παρέταξε τους Μπακόπουλο, Μπάκα, Δέδε, Γκοβερίνο, Πιστόλη, Γιώσιτς, Μπαλτίδη, Ζαρωτιάδη, Γκόγολο, Ασιάδη και Ρόπα, ενώ ο κύριος Χάιτας από πλευράς Ολυμπιακού παρέταξε τους Αστρά, Γκαρέλη, Μάνδαλο, Νικοβιώτη, Μητσογιάννη, Βαϊνά, Κοστούλα, Κοτούλα, Ζιώγα, Κάτσεμπαχ και Καραμίχαλο. Το παιχνίδι στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Β' εθνικής κατηγορίας και διαιτητής σημερινό παιχνίδι είναι ο κύριος Κότσαρης από τη Μεσσηνία, με υπόπτες γραμμών τους κυρίους Χρονόπουλο και Κρέπη. Και το πρώτο σχήμα για τη φετινή χρονιά από τον κύριο Κότσαρη στην επίθεση ομάδα της Καλλιθέας. Αριστερά με τον Ρόπο θα γίνει σέντρα για τον Γκόγολο, μέσα στην περιοχή για τον Παλτίδη θα κόψει ο Βαϊνάς και πιο μακριά από την περιοχή του Μητσογιάννης. Αθανασιάδης με το κεφάλι, εκεί θα πάει μπάλα ο Κοτούλας, ο οποίος θα σηκώσει την μπάλα για τον Κάτσεμπαχ και το φάουλ που θα κάνει ο Κάτσεμπαχ πάνω στο Ρόπο, πρώτο φάουλ στο σημερινό παιχνίδι. Να, ο Κάτσεμπαχ στο κοινό χώρο για τον Ολυμπιακό. Πάνω Κάτσεμπαχ, μπαλιά για τον Καραμίχαλο, ξεμαρκάζει στους οργανώσεις από τα αριστερά. Καραμίχαλος την παλιά μέσα στην περιοχή για τον Κάτσεμπαχ, θα βγάλει αυτό για τον Μάνδαλο. Μέσα στην περιοχή μπαλά και φαίνεται τον Καραμίχαλο και γκολ! 1-0 ή 0-1 για τον Ολυμπιακό με την κεφάλαια του Καραμίχαλο ύστερα από τη σέντρα του Μάνδαλο από τα αριστερά. Πολύ καλή συνεργασία των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Καραμίχαλος βρέθηκε μέσα στην άμυνα της Καλλιθέας αμαρκάριστος ύστερα από την ωραία σέντρα του Μάνδαλο από τα αριστερά, με το κεφάλι στην μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπακόπουλου και ακριβώς στο 36 ο Ολυμπιακός κάνει το 0-1 εδώ στο El Paso, στο γήπεδο της Καλλιθέας. Πάντα Παλτίδης, η παλιά μέσα στην περιοχή, να εκεί ο Ζαρωτιάδης και σοφάρης. 1-1 με τον Ζαρωτιάδη ακριβώς στο 20ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Ζαρωτιάδης βρέθηκε μόνος μέσα στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού και εκεί δεν δυσκολεύτηκε να κεραυνοβολήσει τον Αστρά και να πετύχει στο 80 το 1-1. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση του κόρνερ. Μέσα στην περιοχή μπάλα. Κοβερίνο στην κεφαλιά. Δεν έχουμε κάνει την μπάλα κατά του Ολυμπιακού. Μέσα στην περιοχή μπάλα. Η κεφαλιά τελικά. Λοκάρι, Γιούρκα και γκολ. 2-1 κατά την Καλλιθέα με τον Γιούρκα. Και το τι γίνεται εδώ στο γήπεδο της Καλλιθέας δεν περιγράφεται. Ο Γιούρκας από πολύ κοντά με κεφαλιά πέτυχε τον γκολ για την Καλλιθέα. Σε αυτή την πολιορκία στην εστία του Ολυμπιακού Βόλου, ο Γιούρκας βρήκε την ευκαιρία με κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Αστρά. Εκτέλεσε το πλάγιο ο Καλόγυρος για τον Αστρά. Το βολεύει τον Αστρά και είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Κότσαρη στο σημερινό παιχνίδι. Ένα σύνολο που βρίσκει η νικήτρια την ομάδα της Καλλιθέας με 2-1. Ολυμπιακός που αυτοκτόνησε θα λέγαμε, καθώς μέχρι το 80 προηγούνταν 1-0 με γκολ που πέτυχε ο Γιώργος Καραμίχα στο 36 με κεφαλιά. Από εκεί και πέρα στο 80 η Καλλιθέα κατάφερε να σοφαρίσει με τον Ζαρωτιάδη σε 1-1 με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή που δεν άφησε περιθώρια στον Αστρά. Και 5 λεπτά αργότερα με τον Γιούρκα σε μια πολιορκία μέσα στα καρά της εστίας του Ολυμπιακού, με το κεφάλι του Γιούρκα λοιπόν η Καλλιθέα βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα για το δεύτερο γκολ. Και με αυτόν τον γκολ λοιπόν η Καλλιθέα πήρε την νίκη. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο της Καλλιθέας. Καλλιθέα, Ολυμπιακός Βόλου 2-1. Μέχρι σε κάποιο σημείο και νομίζω ότι μας κέρδισε ένα παιχνίδι, δηλαδή ανέτρεψε ένα παιχνίδι που ήταν καθαρά ηττημένη. Αυτό τι λέει? Λέει πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να μας βάλει πολύ μυαλό σαν ομάδα και σαν παίχτες. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να κάνουμε και αυτό το χαστούκι μας χρειαζόταν, μπορώ να πω. Γιατί νομίζαμε ότι έχουμε κάνει την υπερομάδα. Αν δεν παλεύεις 90 λεπτά που συμβίζει ο διαιτητής, νομίζω ότι δεν μπορείς να έχεις θετικά αποτελέσματα. Απόδειξη η Καλλιθέα που πάλευσε με τα νέα παιδιά μέχρι το τέλος και πήρε το παιχνίδι. Τι να πω, ότι στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο? Αυτό είναι λογικό. Δεν νομίζω ότι έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι τόσο πικραμένος γιατί ένα παιχνίδι τουλάχιστον να πάρει στο βαθμό της οπαλίας. Και το χάσαμε όπως το χάσαμε. Πόσο καθοριστική ήταν η μη συμμετοχή του Βασίλη Βασιλάκου
στο παιχνίδι που είχε κάνει τον τραυματισμό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ομάδα είχε δέσει διαφορετικά με τον Βασίλη. Οπωσδήποτε ήταν η απώλεια μεγάλη, όπως και του Κρίστοφης που ήταν, αλλά και η Καλυθέα είχε δύο τόσες ελλείψεις. Δεν στεκόμαστε όμως εκεί. Αυτοί που μπαίνουν, νομίζω ότι πρέπει να δίνουν τον εαυτό τους και να αναπληρώνουν το κενό. Άλλωστε γι' αυτό είναι επαγγελματίες και κάνουν όλοι μαζί προπόνηση και πρέπει να δικαιώσουν και τον εαυτό τους και την προσωπικότητά τους.